Μπορώ να πω ότι η επιλογή μου το να έρθω στην ΙΟ ήταν, πώς να το πω, ήταν συγκεκριμένη. Ήθελα να έρθω στην ΙΟ. Ζούσα στην Αθήνα, μια πόλη που μπορεί να προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν πάβει να είναι κουραστική. Αποφάσισα λοιπόν ότι έπρεπε να φύγω από εκεί. Ήταν η ευκαιρία μου να έρθω στην ΙΟ. Ήρθα, εγκαταστάθηκα. Θέλω να μείνω. Και ακριβώς γι' αυτό θέλω να προσφέρω περισσότερα πράγματα από ότι απλά το μάθημα της πληροφορικής. Όταν ήρθαμε στην πρώτη γυμνασίου, μας είπαν κάποιες δραστηριότητες που υπάρχουν. Ήταν από αυτές τα μουσικά βήματα, στο περιβαλλοντικό και θέατρο. Και μου άρεσε η μουσική και μπήκα με τις φίλες μου. Τα τραγούδια αυτά που τραγουδάτε τώρα σε εκφράζουν αρκετά περισσότερο ή θα ήθελες να τραγουδήσεις και κάποια άλλα? Με εκφράζουν, αλλά και κάποια άλλα με εκφράζουν περισσότερο. Το έχεις προτείνει ποτέ στο δάσκαλό σου να τραγουδάτε κάποια τραγούδια που σ' αρέσουν πιο πολύ? Ναι. Τι έχει πει? Έχει συμφωνήσει. Πότε τραγούδησες πρώτη φορά μπροστά σε κόσμο? Στο θέατρο, στον Οδυσσέα Ελίτη. Τραγουδήσαμε για τα ομήρια, όπου κάνουμε όλες τις σχολικές δραστηριότητες. Πόσα τραγούδια είπατε εκεί? 20 εκεί. Μπράβο. Ποια είναι, θυμάσαι μερικά να μας πεις? Συγκεκριμένα δεν θυμάμαι. Θυμάμαι τραγουδιστές. Παραδείγματος χάρη Τσαλιγοπούλου, Θαλασσινό, Νησιώτικα. Με δυο φεγγάρια, ποιος είδε ήλιο σαν αχινό, και ερωτευμένα πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό. Λα 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 λ